Μπορώ να πω ένα τραγούδι. Άντε, πες το. Μια φορά να σε έλεπα για λίγο, μόνο μια φορά και ας πεθαίνα μετά. Μπράβο, Ελευθερία. Η Ελευθερία που τραγουδάει, ο Παντελής που κάνει καστικά, ο Βαλάντης που είναι γεννημένος πρωταγωνιστής, τα άτομα με αναπηρία που είναι εδώ, ζουν ανάμεσά μας, δεν είναι σκιές και δεν πρέπει να τα αντιμετωπίζουμε ως τέτοιες. Τι θα φάμε σήμερα? Ρώτο. Κρυθαρότο. Και τι κόψαμε και βάλαμε? Λαχανικά. Λουτιά. Α, τέλεια. Η 3η Δεκέμβρη καθιερώθηκε ως Παγκόσμια ημέρα ατόμων με αναπηρία το 1992 με στόχο να αναδείξει τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν τα άτομα με αναπηρία. Όμως, αρκεί ο ορισμός μιας Παγκόσμιας ημέρας για να εξαλείψει ανισότητες και αποκλεισμούς? Μία από τις 365 ή 366 μέρες του χρόνου, όπου συνεχίζουμε να διεκδικούμε τα δικαιώματά μας, συνεχίζουμε να αγωνιζόμαστε για να κρατάμε αυτά που έχουμε κατακτήσει και συνεχίζουμε να αγωνιζόμαστε για να εφαρμόζεται η Διεθνή Σύμβαση για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρία και να εξειδικεύεται στους ελληνικούς νόμους, στην ελληνική νομοθεσία και βήμα-βήμα να παίρνει σάρκα και οστά η κάθε δράση που απαιτείται για να δημιουργήσει αυτές τις ίσες ευκαιρίες για τα άτομα με αναπηρία. Ο κόσμος πρέπει να γνωρίζει τις ιδιαιτερότητες που έχουν αυτά τα άτομα, που τις περισσότερες φορές δεν φαίνονται, και να αγκαλιάζει τα παιδιά αυτά. Για μας βέβαια κάθε μέρα είναι η μέρα για την αναπηρία, γιατί αυτός είναι ο σκοπός μας, αυτή είναι η δουλειά μας, αυτό είναι το λειτουργήμα που θεωρούμε και πιστεύουμε ότι κάνουμε, προκειμένου να εξυπηρετήσουμε άτομα με αναπηρία και τις οικογένειές τους. Ούτως ή άλλως εμείς τα τιμάμε τα παιδιά σε καθημερινό επίπεδο, εδώ είμαστε, κάθε μέρα. Τον κύριο εδώ είναι η δεύτερη ψυχοθεραπεία που κάνουμε σήμερα. Είναι, πάει δώρο, πάει δώρο, πάει δώρο λόγω της μέρας. Πώς είναι να προσπαθείς να κάνεις τη δουλειά σου στον καιρό της πανδημίας? Πάντα με προσοχή, δεν έχει αλλάξει κάτι. Λίγο παραπάνω κρατάμε τις αποστάσεις, λίγο παραπάνω περισσότερο κοιτάζουμε την αποστήρωση και είμαστε εδώ για να παρέχουμε βοήθεια. Προσέχουμε όσο γίνεται για το καλό των παιδιών και το δικό μας, γιατί υπάρχουν οι οικογένειες και από τη μεριά των παιδιών και οι δικές μας. Ευθύνη και αγώνας του Εθνικού Αναπηρικού Κινήματος με αιχμή του δόρατος στην Εθνική Νομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία είναι να μην απολέσουμε τίποτα από τα δικαιώματα που έχουμε μέχρι τώρα και να συνεχίζουμε να αγωνιζόμαστε για όλα αυτά που πρέπει να γίνουν. Για τον προσωπικό βοηθό, για τις στέγες υποστηριζόμενης διαβίωσης, για τις ανοιχτές δομές για τα άτομα με αναπηρία, για τα δικαιώματα στην εργασία και στην πρόσβαση παντού. Το Σωματείο Γονέων, Κηδεμόνων και Φίλων Ατόμων με Αναπηρία Δικαίωμα στη Ζωή από την ίδρυσή τους και σήμερα διεκδικεί για τα άτομα με αναπηρία και προσπαθεί να εξασφαλίσει στους ωφελούμενους του συνθήκες τέτοιες που θα τους επιτρέψουν να διεκδικήσουν τη ζωή τους. Εξυπηρετούμε αυτή τη στιγμή 86 παιδιά με αναπηρία, με μεταφορά από και προς το σπίτι, διημέρευση, φροντίδα, θεραπείες, ψυχαγωγία. Τώρα είμαστε σε μια περίοδο που επεκτείνουμε ακόμα περισσότερο αυτό το κέντρο μας εδώ στα Καλέσα με 150 τετραγωνικά ακόμα χώρο. Παράλληλα, έχουν ξεκινήσει οι εργασίες για το καινούριο κέντρο διημέρευσης ημερήσιας φροντίδας στον οικισμό Κελιά στις Αγίες Παρασκές στο Δήμο Αρχανών Αστερουσίων, το οποίο θα είναι ένα πρότυπο κέντρο που θα εξυπηρετεί συνολικά 70 άτομα από την περιοχή. Την ίδια ώρα, το δικαίωμα στη ζωή περιμένει την άδεια ίδρυσης για την πρώτη στέγη υποστηριζόμενης διαβίωσης για 4 άτομα. Όλοι διαφορετικοί, όλοι ίσοι. Όλοι διαφορετικοί και όλοι ίσοι. Είμαστε όλοι διαφορετικοί, αλλά είμαστε όλοι ίσοι.